Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα φανταστική πραγματικά εκπομπή Ελλήνων Έγερσης. Μια εκπομπή που κάθε μεσημέρι, ζωντανά από τη Λέα, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Να ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές είναι η πρώτη κριάδα που παίρνει ο μαθητής όταν πρωτοβγαίνει στη ζωή, και γι' αυτό χρειάζεται να στεφεί με επιτυχία. Επίσης, να πούμε ότι τη Δευτέρα στις 7 ώρες το President, περίπου στις 7, θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τη μάχη του Μαραθώνος και ένα πολύ καινούριο βιβλίο από τις εκδήλωσες Γιαννάκηνα, το οποίο θα το παρουσιάσουμε τη Δευτέρα. Καλησπέρα στον Άδωνα Γεωργιάδη. Να σου κάνω μία ερώτηση πριν πάω στα σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτό το στήριδο με ανοιχτό το πουκάμισο και τη γραβάτα είναι λόγω ζέστης. Είναι δείγμα αντιστάσεως στο Διεθνές Νόμιμο Αρχιτεκτονικό. Τρομερή ζέστης. Ακόμα δεν μας έχουν ανοίξει κοντίσιο, αν ανοίξει κανένα κοντίσιο. Να το κουμπώσουμε. Λοιπόν, λέω μήπως το έχετε κάνει σήμα εσείς η κατά, ας πούμε, και το κάνετε. Πώς φοράγανε, ξέρω εγώ, του Τσέ τον Μπερέ. Σε τέτοια λογική, την αντισυστημική δηλαδή. Δεν το κάνει κανένας άλλος αυτό. Εντάξει. Όλα τα άλλα θα μπορεί να διαβάσει κανείς τον κύριο. Είδα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου του κυρίου Κούλογλου. Θυμάμαι καλά. Ναι. Αυτό αξίζει να το δείτε. Ο Κούλογλου είναι γνωστός έγκυρος αναλυτής. Εξαιρετικά έγκυρος. Είναι ο ίδιος που λέει να καίγεται τη σημαία, τα σκοπεύει να λέει Μακεδονία. Αυτό έτσι. Το συγκεκριμένο. Είναι προφανές ότι οι αριστεροί. Ναι. Χαίρομαι που τον έφερε ως παράδειγμα. Ναι. Είναι προφανές, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Η διάκριση πάνω σε αυτό το μείζον θέμα, η διαχωριστική γραμμή. Δεν έχει να κάνει με είναι το... μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τα επιχειρήματα που βάζει τραπέζι. Αφού έτσι άμα είναι. Αν μπορεί να βάλει επιχείρημα, βάλτα. Αν δεν μπορεί, άστο. Τι να κάνουμε, τα αλλάξουμε, δεν γίνεται. Θέματα επιχειρήματα που βάζει τραπέζι πάντα μετρά. Λοιπόν. Το κλείμε, δεν θα σου κάνω τώρα την πλάκα. Δεν αντέχω, πραγματικά. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί την επόμενη φορά μα κάνανε γύρω όλοι. Ελληνοφρένεια, ραδιοαρβίλα, Λάκη Λαζόπουλο, Ελληνοφρένεια, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό είπαμε. Ας τη γλιτώσουμε τη γύρα αυτή τη φορά. Επί τη ουσία, να πάμε όμως στο σοβαρό θέμα τη ημέρα. Πού είναι το σοβαρό θέμα τη ημέρα είναι. Νομίζω ότι είναι αφελή κάποιο που πιστεύει ότι ο κύριο Ερντογάν ήρθε εδώ για επίσκεψη συνεργασίας και τουρισμού. Γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι ποτέ των ποτών δεν κάθεσαν σε ένα τραπέζι χωρίς να πάρουν κάτι. Λοιπόν, να πάμε όμως στην αρχή. Πρώτα απ' όλα, σε εκείνους που λέει ότι δεν πολύ μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ουδέν ψευδέσεων τούτου. Ο Γιώργος Χατζαφέρης προ δύο εβδομάδων, δηλαδή τον ακόμα οργανωνόταν αυτό το ταξίδι, έκανε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό λέγοντάς του γιατί δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι αυτό το διάστημα. Και εξακολουθώ να ξεκαθαρίσω τη θέση μας. Ασφαλώς θα έχουμε σχέση με την Τουρκία. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν έχουμε σχέση με την Τουρκία ή το θέλουμε. Έχουμε σχέση με την Τουρκία λόγω της γεωγραφίας μας, γιατί είναι δίπλα μας. Άλλο αυτό και άλλο η χρονική στιγμή που θα επιλέξεις να οργανώσεις αυτό το ταξίδι. Όταν είσαι πεσμένος στο έδαφος, όπως είμαστε εμείς τώρα, όταν δεις τόσο μεγάλη διεθνή πίεση, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να οργανώσεις αυτό το ταξίδι. Είναι η πιο κατάλληλη. Εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας. Από τη σκοπιά που το βλέπουμε εμείς δεν είναι κατάλληλη. Ναι. Επίσης να πω. Παρά τους διθυραμβικούς τόνους που ακούω και στην net που έβλεπα προηγουμένως, αλλά και αυτό που μεταδίδεται από την Τουρκία, από τουρκικά κανάλια για το πόσο επιτυχημένη και είναι η επίσκεψη, πόσο εγκάρδιο το κλίμα κτλ. Ναι, πέρα από ότι σήμερα για πρώτη φορά. Ενοχλήσεις και παραβιάζει, λοιπόν, και παίρνω. Είναι η πρώτη φορά, που σε επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα έχουμε παραβιάσεις. Μέχρι τώρα, όποτε είχαμε έναν Πρωθυπουργό στην Τουρκία ή Τούρκο Πρωθυπουργό στην Ελλάδα, σταματούσαν τις παραβιάσεις Τούρκοι. Μάλιστα, θα σταματούσαν μόνο την ίδια μέρα, συνήθως και την επομένη. Και ξεκινάμε από την μεθεπομένη. Σαν ένα είδος διπλωματικής αυρότητος. Φέτος, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το εγκάρδιο κλίμα και αυτή η πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη συνεννόηση, και θέλουμε να πάμε στη μείωση των εξοπλισμών και όλα αυτά τα οποία ακούμε, είχαμε παραβιάσεις για πρώτη φορά σήμερα. Δηλαδή, πετούσε ο Ερντογάν για εδώ και παραβιάζαν ταυτόχρονα τα τουρκικά αεροσκάφη του Αιγαίου. Αυτό το λέω για να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι όπως γίνεται στο παραμύθι με την κοκκινοσκουφίτσα, καμιά φορά ο λύκος είναι μεταφιεσμένος πολύ ωραία για να κρύβει τα κοφτερά του δόντια. Η Τουρκία είναι ειδικευμένη στο να κρύβει το πραγματικό της πρόσωπο και να παρουσιάζει ένα γοητευτικό πρόσωπο προς αυτόν τον οποίο συναντά. Αν όμως δεν προσέξει κοκκινοσκουφίτσα, θα γίνει κομμάτια από τα δόντια του κακού του λύκου. Λοιπόν, κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το σημερινό ταξίδι. Και θέλω να είστε όλοι βέβαιοι ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Εκ του σύνεγγυς θα σας ενημερώνουμε αμέσως για τα συμπεράσματά μας από αυτό το ταξίδι και φυσικά κάθε υπόνοια υποχωρήσεως θα βρει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό όχι απέναντι, αλλά δομικά απέναντι.
Αυτό το λέω για να ξεκαθαρίζει ο καθένας την θέση και την στάση του τούτες τις κρίσιμες ώρες. Μια και μιλάμε για την επίσκεψη του Ερντογάν, θέλω μόνο να δείξω ένα πράγμα, δηλαδή το διάβασα προηγουμένως. Κυκλοφορεί στα περίτερα και στους πάγκους των εφημεριδοπολών αυτό το περιοδικό. Στρατή και τακτικές. Ένα καινούριο περιοδικό. Ξέρω αυτό το τρίτο τέταρτο τεύχος, δεύτερο τεύχος. Που όμως, ακούστε γιατί σας το δείχνω τώρα. Γιατί έχει μέσα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, να δείξουμε λίγο, μην πάγω νεφακός, για το Οθωμανικό πυροβολικό, το οποίο κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη. Με εκπληκτικά Λεωνίδα σχέδια από τον Γιαννόπουλο. Ναι. Εδώ είναι η περίφημη μπομπάρδα από όπου χτυπούσαν την Κωνσταντινούπολη και θα να δείξω κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εδώ έχει εικόνες από τους Βυζαντινούς στρατιώτες. Αλλά αυτό θέλω να δείξω. Αυτό που βλέπετε, δείτε εδώ τώρα. Το βλέπεις αυτό το κάτω. Ναι. Φλογοβόλο. Ναι. Έλα δείχνουμε λίγο τη Λεζάντα, παρακαλώ πολύ, Τάσο. Αυτό τι, τι ηλικία. Αυτό είναι ακριβής αναπαράσταση, έτσι. Βυζαντινό συμφωνάτορ. Υπάρχουν διάφορε αναπαραστάσει του χειροσύμφωνα, φορητού από το ξεφτή Υγρού Πυρό. Η συγκεκριμένη υποστηρίζει σε εικονογραφημένο χειρόγραφο τη Μαμελουκυπική Αιγύπτου 15ου αιώνα που φυλάσσεται στο μουσείο Top Capit τη Κωνσταντινούπολη. Η εικονιζομένη εκδοχή αποτελείται από ένα στεγανοποιημένο χάλκινο κάνιστρο που περιέχει μείγμα έφλεκτων υγρών, ένα μηχανισμό σκανδάλη σε σχήμα τετραγωνικλίου και ένα μπλούτζινο σύμφωνα στο ακροφίσιο του οποίου είχε αναρτηθεί φυτίλι. Απευθύνω για να το δείξουμε πάλι λίγο. Τι είχαμε τότε, τεχνολογία. Φοβερό. Έτσι κράτησαμε του βαρβάρου με λίγε δυνάμει μακριά επί αιώνα. Φλογοβόλο, Βυζαντινό στρατιώτη. Έτσι. Εκπληκτικό το άρθρο στο περιοδικό Στρατή και Τακτικές που θα βρείτε σε όλα τα περίπτωτα και τους πάγκους των εφημεριδοπολών. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πάρα πολύ σπουδαίο άρθρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δείξουμε, να αφήσουμε λίγο τα. Να αφήσουμε λίγο τα πολιτικά, τι φάγω σε μένα. Η μέρα είναι γεμάτη επικαιρότητα, αλλά τα σκιάζει όλα η επίσκεψη Ερντογάν. Μην κοροϊδευόμαστε, αυτό είναι το μεγάλο το μείζον θέμα της ημέρας. Από αυτήν την επίσκεψη και το τι θα συμβεί, θα κριθούν πολλά πράγματα. Εγώ εύχομαι και ελπίζω, δεν λέω ότι είμαι βέβαιος, λέω εύχομαι και ελπίζω, ότι θα χειριστούν υπεύθυνοι με μεγάλη προσοχή αυτά τα θέματα. Και κυρίως να εύχεσαι να μας ανακοινώσουν αυτά που θα υποθούν όλα, αν και δεν το βλέπω. Κοίταξε να δεις, αυτό που λες είναι σωστό μεν, αλλά πρέπει να μην ξεχνάς κάτι άλλο. Για να υπάρξουν μεγάλες υποχωρήσεις, αναγκαστικά έρχονται στη Βουλή. Οι μεγάλες υποχωρήσεις δεν μπορεί να γίνουν με συμφωνία δύο πρωθυπουργών. Άρα λοιπόν, ισχύει το αρχαίο ρητόν. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Τα μεγάλα αποτελέσματα. Σωστό. Σιγά σιγά. Αυτό όμως τηρείται εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια κάνουμε σε μια μικρέ. Προχωράει εδώ. Οι μείζονες αλλαγές αναγκαστικά θα περάσουν τη Βουλή. Και εκεί δεν θα περάσει τίποτα εύκολα. Και θέλω να σα υπενθυμίσω, έτσι για να μειώσω και την αγωνία κάποιων φίλων, ότι δεν είναι πια και η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τόσο αραγή όσο ήταν μετά τις εκλογές. Είναι πιεσμένη και η συνάδα του Πασόκ. Πολύ. Εξαιρετικά πιεσμένη. Πολιτικό κόστο στο πλήρω. Εξαιρετικά πιεσμένη. Δεν είμαι βέβαιο δηλαδή ότι μπορεί να του κάνει ό,τι θέλει ο κ. Παπανδρέου πια. Έτσι, ήδη είχαν τις τρεις πρώτες απώλειες, με ό,τι αυτό σημαίνει. Νομίζω λοιπόν ότι 6, δεν, 7, είναι, μήνες, δεν είναι τόσο απλά πράγματα. Τρεις απώλειες, 7 μήνες από κυβέρνηση, 160 ευρώ με 44,5%. Μεγάλο γεγονός είναι. Δεν είναι καθόλου μικρός πληροφορό. Μεγάλο γεγονός. Αυτό λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτοί οι τρεις ακριβώς φύγανε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια απώλεια σημαντική. Δεν είναι αν φύγανε, είναι ότι δημιούργησαν μια κρίση στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ναι. Θέλω να πω αυτό ότι αν θέλει να κάνει κάποια μεγάλη υποχώρηση, α το πούμε έτσι, ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα έχει του 156 με τον Αρμέ. Όχι, δεν, δεν είναι τόσο σίγουρο αυτό. Έτσι, το λέω γιατί το βλέπω και το ζω και ακούω και βλέπω το κλίμα. Λοιπόν.